Εικόνες από μετακίνηση αρμάτων μάχης του Ουκρανικού στρατού από τον Ντεμπάλτσεβε προς το Άρτεμβισκ κατέγραψαν τα διεθνή πρακτορία ειδήσεων. Δεν ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν ο τελικός τους προορισμός και ούτε υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση από ανεξάρτητη πηγή ότι είχε ξεκινήσει η απομάκρυνση του βαρέως οπλισμού όπως προβλέπει η νέα συμφωνία του Μίνσκ. Πάντως ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού στρατού δήλωσε ότι η απομάκρυνση βαρέων όπλων ξεκίνησε. Σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα στην συμφωνία του Μίνσκ, η Ρωσία συνεχίζει να εξοπλίζει τους αντάρτες στην Ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, στις 21 Φεβρουαρίου, ένα στρατιωτικό κλιμάκιο με 60 μονάδες τεθωρακισμένων οχημάτων έφτασε από την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο σιδηροδρομικό σταθμό στην περιοχή του Ντόνετσκ, είπε ο εκπρόσωπος των δυνάμεων του Κιέβου. Αντίστοιχες εικόνες κατεγράφησαν και στην πλευρά των φιλορώσων αυτονομιστών. Τα οχήματά τους μετακινήθηκαν προς το Βούλγκεχερσκ, αν και ορισμένα κατευθύνθηκαν προς τον Ντεμπάλτσεβε για να ενισχύσουν τις θέσεις τους στην πόλη που κατέλαβαν πρόσφατα. Πυροβολούν κάθε μέρα, το πρωί και το βράδυ. Συνήθως τα πυρά προέρχονται από τάγκς. Στην ουκρανική πλευρά, σε εκείνο το χωριό, έχουν ακόμη βόμβες και όλμους που δεν έχουν χρησιμοποιήσει, δήλωνε ένας αυτονομιστής στρατιώτης. Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης αποτελεί ίσως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην εφαρμογή της νέας συμφωνίας του Μίνσκ. Άλλωστε, από την τετραμερή συνάντηση δεν έχουν λείψει οι παραβιάσεις της εκεχηρίας.